καλύτερα θετικά φέτος. Πρέπει να είσαστε από τους λίγους Έλληνες που θα χαρήκατε ιδιαίτερα που χάσατε το στοίχημα πέρυσι. Όντως το χάσαμε και σκοπεύουμε σύντομα σημασία να... Σημασία το κέρδισε ο τουρισμός. Είχαμε μια μεγάλη αύξηση και πέρυσι. Φτάσαμε κοντά στα 28 εκατομμύρια. Το θέμα είναι ότι έχουμε μια συνεχή ανωδική πορεία. Νομίζω ότι ο στόχος φέτος για 30 εκατομμύρια δεν είναι μη ρεαλιστικός. Μπορούμε. Βέβαια θα εξαρτηθεί και από τις διεθνείς και από τη διεθνή συγκυρία. Το θέμα είναι ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο τουρισμός όχι μόνο άντεξε μέσα στην κρίση, αλλά έδωσε και την όθηση που χρειαζόταν η χώρα για να κρατηθεί η οικονομία και άρα είναι μια προστιθέμενη αξία σημαντική και πρέπει να χτίσουμε πάνω σε αυτή, να επενδύσουμε ώστε να είναι πολλαπλασιαστικά τα ωφέλη. Οι εκτιμήσεις μας, κύριε Πρόεδρε, είναι στα 200 χρόνια της χώρας, το 21, για πάνω από 35 εκατομμύρια αφίξεις και για 19 με 20 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή άλλες 6 με 7 μονάδες του ΑΕΠ, ένα μεγάλο μέρος από την επαναφορά του ΑΕΠ της χώρας, εκεί που ήταν και πιο πάνω, μπορεί να έρθει από τον τουρισμό, αρκεί να γίνουν κάποια πράγματα τα οποία νομίζω μπορούν εύκολα να γίνουν. Επομένως, έχουμε μπροστά μας ένα πολύ καλό μέλλον με στόχο και το πρόγραμμα να βγει. Αλλά και θέσεις απασχόλησης να δημιουργηθούν.